Αμήν. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 701. Είναι από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης, κεφάλαιον λάμπτα α, 31 κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 701, λάμπτα α κεφάλαιο, 31 κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Ήκουσα το όντι των Εφραήμ λέγοντα εν οδυρμής, με επέδευσας και επεδεύθυνος μόχσχος αδάμαστος. Επίστρεψόν με και θέλω επιστρέψει, διότι εσύ είσαι Κύριος ο Θεός μου. Βεβαίως αφού επέστρεψα, μετενόησα και αφού εδιδάχθην, εκτύπησα επί των μυρών μου, ισχύνθην και μάλιστα ηρεθρίασα, διότι εβάστασα το όνειδος της νεότητός μου. Ο Εφραήμ είναι Υιός αγαπητός της, είναι πεδίον φύλτατον, διότι αφού ελάλησα εναντίον του, πάντοτε ενθυμούμαι αυτόν. Δια τούτο τα σπλάχνα μου ηχούσι δι' αυτόν. Θέλω βεβαίως σπλαχνιστεί αυτόν, λέει η Κύριος. Στήσον σημείαν της οδού, κάμε σε αυτόν σωρούς υψηλούς, προσήλωσον την καρδίαν σου εις τηλεοφόρον, εις την οδόν διήσι πήγες, επίστρεψον παρθένε του Ισραήλ, επίστρεψον εις αυτά στα σπόλη σου. Έως πότε θέλεις περιφέρεστε, θυγάτηρα αποστάτρια, διότι ο Κύριος επίησεν νέον πράγμα εν τη γη. Γινή θέλει περικυκλώσει άνδρα, που το λέγει Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ. Έτι θέλου συλλέγει των λόγων τούτων εν τη γη του Ιούδα και εν τες πόλες είναι αυτού, όταν επιστρέψω την εχμαλωσίαν αυτών. Ο Κύριος να σε ευλογήσει κατοικία δικαιοσύνης όρος αγιότητος. Και θέλουσι κατοικίεν αυτή ο Ιούδας και πάσε πόλης αυτού ομού, οι γεωργοί και οι εξερχόμενοι μεταντοπιμνίων, διότι εχόρτασα την εκλελημένη ψυχήν και ενέπλησα πάσαν τεθλιμένη ψυχή. Δια τούτο εξύπνησα και θεώρησα και ο ύπνος μου εστάθη γλυκής εις εμέ. Αμήν. Εν ύπνιον προφητικό δείχνει ο Θεός στον Ιερεμία, αλλά ταυτόχρονα και αποκαλυπτικό. Προφητικό για το τι θα συμβεί στη συνέχεια στο λαό Ισραήλ, ότι οι αμαρτίες του, οι ειδωλολατρίες του σαν λαός, οι παραβάσεις του σαν λαός και οι ανομίες του, έστω και αν υπήρχαν λίγοι πιστοί όπως ήταν ο Δανιήλ, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και Αβδενεγώ και άλλοι, αργότερα ο Νοεμίας, ο Ζωροβάβελ, οι αμαρτίες του σαν λαός, οι ειδωλολατρίες του σαν λαός, οι παραβάσεις του και οι ανομίες του θα τον φέρουνε σε παιδεία Θεού, σε εκπαίδευση Θεού, προκειμένου μέσα από την ταλαιπωρία, τη δοκιμασία που θα φέρει ο Θεός, να έρθει η μετάνοια και η επιστροφή. Και η ποδία του Θεού είναι επώδυνος. Προφητικό λοιπόν αφενός μεν το ενύπνιο, επώδυνος η παιδεία και η δοκιμασία, εξορία, εχμαλωσία, δουλεία, κατακυρίευσης, αφαίρεσης κάθε ελευθερίας, ώστε η ελπίδα του λαού να είναι μόνο στον Κύριο, να καταλάβει ότι η σωτηρία δεν υπάρχει απ' αλλού πλέον,
να καταλάβει βοήθεια ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει άλλη από αυτήν που γράφουν οι γραφές, ότι όταν επιστρέψεις και μετανοήσεις ο Θεός θα σε σπλαχνιστεί και θα σε ελεήσει. Ενύπνιον λοιπόν προφητικών που δείχνει και τον τρόπο της διόρθωσης, της γιατριάς. Όταν πια θα φτάσεις σε αυτόν τον τόπο και σε αυτόν τον χρόνο και σε αυτές τις καταστάσεις, τότε ο Εφραήμ, ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, θα στρέψει πια το βλέμμα του στο Θεό, θα καταλάβει την αδυναμία του που είχε και έχει να επιστρέψει μόνος του στο Θεό, θα κατανοήσει ότι η καρδιά του είναι απατηλή περπάντα, σφόδρα διεφθαρμένη και ιδιαιτέρως σκληρή, και θα καταλάβει την πλάνη του που αν και είναι αργά, για το Θεό δεν είναι ποτέ αργά. Και όταν θα το καταλάβει, με κλάματα, λέει ο Θεός στο προφητικό, καταρχάς εν ύπνιο του Ιερεμία, άκουσα τον Εφραήμ με κλάματα, με οδυρμό να απευθύνεται σε μένα, στο Θεό, και να λέει με επέδευσας και επεδεύθυν, το άξιζα, αυτή την ταλαιπωρία την άξιζα, γιατί ήμουνα σαν μόσχος αδάμαστος και ανυπότακτος. Ο μόσχος έχει δύναμη, και όταν είναι ανυπότακτος και οδάμαστος, κανένας δεν μπορεί να τον δαμάσει. Το άξιζα λοιπόν που με ταλαιπώρησες εσύ. Αυτό κατάλαβε, και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, ότι όλες αυτές οι ταλαιπωρίες έρχονται από σένα. Με ταλαιπώρησες, ταλαιπωρήθηκα και κατάλαβα ότι είσαι δίκαιος, ότι εν τη δικαιοσύνη σου με επέδευσες, γιατί ήμουν σαν μοσχάρι, σαν βόδι, αδάμαστο και ατίθασο. Και κατάλαβα ακόμη ότι μόνος μου δεν μπορώ να έρθω στα συγκαλά μου, να έρθω σε Αυτόν. Γι' αυτό βρήκα τον τρόπο, έναν μοναδικό τρόπο. Ό,τι δεν μπορείς να κάνεις εσύ, ζήτα να το κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Και αυτό είναι το μήνυμα. Ό,τι είναι αδύνατον σε σένα, είτε μέσα σου είτε απ' έξω προέρχεται, μόνο ο Θεός είναι βέβαιον ότι αν το ζητήσει θα το κάνει. Κατάλαβε λοιπόν ότι ήταν μόσχος αδάμαστος, δεν μπορούσε να επιστρέψει, γι' αυτό απευθύνεται στο Θεό. Επίστρεψον με σύ, Κύριε. Είναι ο μόνος τρόπος για να επιστρέψω. Είναι πράγματα, αδερφοί, που δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε στη ζωή μας. Η καρδιά μας έχει δύναμη, μας οδηγεί, είναι οι επιθυμίες μας, το πνεύμα μας έχει δύναμη, μας κατευθύνει. Όταν κάτι που στη ζωή μας υπάρχει και ξέρουμε ότι θα μας φέρει σε αιχμαλωσία, σε δουλεία, σε ταλαιπωρία, ένας τρόπος υπάρχει. Κύριε, ελευθέρωσέ με από αυτό και θα είμαι ελεύθερος. Κύριε, επίστρεψόν με σε σένα και τότε μόνο θα επιστραφώ. Διότι εσύ είσαι και ο Κύριος μου, αλλά και ο παντοδύναμος Θεός μου. Το αποτέλεσμα, επέστρεψα. Προφητικά αποκαλύπτει ο Θεός τον Ιερεμία το μέλλον μετά από 75 χρόνια περίπου. Βεβαίως αφού επέστρεψα σε σένα και ήρθα στο φως,
είδα το σκοτάδι μου. Και ήρθα σε σένα τον Άγιο Θεό, είδα την αμαρτία μου. Και ήρθα σε σένα το δίκαιο και είδα την αδικία μου. Γι' αυτό μετενόησα. Και αφού μετενόησα, τότε μπόρεσες εσύ να με διδάξεις. Εδιδάχθην και τότε κατάλαβα. Κοιτάξτε τι ωραία πορεία φανερώνει ο Θεός για το μέλλον στο λαό Ισραήλ. Κατάλαβα, προσευχήθηκα, επίστρεψόν με και τότε θα επιστραφώ και επέστρεψα. Όταν επέστρεψα μετανόησα, όταν μετανόησα με δίδαξες και διδάχθην. Και τότε κατάλαβα και χτύπησα το μυρό μου, ντράπηκα, καταντράπηκα, γιατί όλα αυτά τα οποία πέρασα ήταν το όνειδος της αμαρτίας μου. Τέλεια κατάσταση. Σε τέλεια επιστροφή. Σε τέλεια μετάνοια. Πάνε το χώρισμα, τα χωρίσματα ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Και έτσι ο Θεός τώρα παίρνει θάρρος και μιλάει. Ο Εφραήμ είναι Υιός μου αγαπητός, παιδίον φύλτατον. Είναι δικό μου παιδί, τον αναγέννησα. Τον βάφτισα με Πνεύμα Άγιο. Είναι δικό μου παιδί, τον αγαπάω. Πάντοτε τον ενθυμούμε και τα σπλάχνα μου ηχούνε γι' αυτόν. Βεβαίως και πάλι θα τον σπλάχνιστώ. Και απευθύνει τώρα ο Κύριος στον Εφραήμ που μετενόησε, που διδάχθηκε, που κατάλαβε, που επέστρεψε στο Θεό, το δρόμο της επιστροφής του. Το δρόμο προς την ευλογία. Τώρα είσαι έτοιμος να γυρίσεις στην ευλογία. Γι' αυτό στήσον σημεία στην οδόν που έφυγες και πήγες εκεί κάτω, κάμε σε αυτόν σωρούς ψηλούς, προσήλωσον την καρδιά σου στη λεωφόρο, εις την οδόν δια της οποίας πήγες και έφτασες μέχρι εκεί κάτω και επίστρεψον παρθένε του Ισραήλ, επίστρεψον εις τας πόλεις της ευλογίας σου και της χαράς σου. Πρόσεχε όμως, έως πότε θα περιφέρεσαι, θα διστάζεις και θα αργείς, μέχρι πότε θα καθυστερείς, μέχρι πότε θα διστάζεις, θα φοβάσαι, θα αμφιβάλλεις, γιατί ο Κύριος έκανε πλέον στην καρδιά σου νέον πράγμα, έκανε στη γη νέον πράγμα, ώστε δεν θα ψάχνει ο Θεός ο άντρας τη γυναίκα που έφυγε, αλλά θα ψάξει η γυναίκα να βρει τον άντρα και να του ζητήσει να τη δεχτεί. Επαναλαμβάνω, δεν θα ψάχνει ο άντρας τη γυναίκα που έφυγε και να την παρακαλάει να γυρίσει, αλλά επειδή αλλάζει την καρδιά ο Θεός, αλλάζει τα πράγματα ο Θεός, η γυναίκα θα επιστρέφει στον άντρα και θα τον παρακαλάει να τη δεχτεί. Και ο άντρας είναι ο Θεός και η γυναίκα είναι ο αποστατημένος λαός. Και από τότε, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ακόμη θέλουσι λέγει το λόγον τούτον εν τη γη του Ιούδα, που θα επιστρέψουνε οι απομακρυσμένοι, όταν δηλαδή επιστρέψω την αιχμαλωσία αυτών, ο Κύριος να σε ευλογήσει, κατοικία δικαιοσύνης είσαι, όρος αγιότητος είσαι, λαός δικό μου είσαι, οι πόλεις της ευλογίας θα γεμίσουνε από αυτούς που επιστρέφει ο Θεός, και θα λένε εχόρτασα έφαγα, ξεδίψασα γιατί μου έδωσε νερό ο Θεός. Με χόρτασε ο Θεός με την τροφή του και με ξεδίψασε με το νερό του. Το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Πάει λοιπόν και η ταλαιπωρία, πάει και η δυστυχία, πάει και η πείνα, πάει και η δίψα, πάει και η δουλεία. Και η δουλεία στους ανθρώπους είναι φοβερή. Ο Θεός να μας φυλάει. Μην κάνουμε ανθρώπους κυρίαρχους. Όμως είπα, αδερφοί αγαπητοί, ότι το ενύπνιο αυτό είναι προφητικό, αλλά είναι και αποκαλυπτικό. Αποκαλυπτικότατο, γιατί φανερώνει ο Θεός τον τρόπο της επιστροφής
του ανθρώπου, του Θεού, του ανθρώπου που η καρδιά του τον πλάνησε, που το πνεύμα του τον οδήγησε μακριά, που σκλήρινε η καρδιά του και δεν μπορεί, αλλά και δεν θέλει, αλλά και να θέλει δεν μπορεί να επιστρέψει στο Θεό. Και είναι αποκαλυπτικό γιατί όχι μόνο προφητικά λέει το τέλος, γιατί αποκαλύπτοντας την οδόν της επιστροφής στην ευλογία δίνει το δικαίωμα στον άνθρωπο να επιλέξει αυτός το χρόνο, να επιλέξει ο άνθρωπος το πότε θα μπει μέσα σε αυτό το δρόμο της επιστροφής. Δηλαδή, ο λαός Ισραήλ ακούγοντας τα λόγια του Θεού τώρα, το προφητικό και αποκαλυπτικό ενύπνιο του Ισραήλ, θα μπορούσε πριν ακόμη φτάσει στη δουλεία, στην εξορία, στην εχμαλωσία και στη δυστυχία, αν όχι να δεχτεί το λόγο, αλλά να πιστέψει στο λόγο και να τον εκτελέσει. Να πιστέψει ότι αν συνεχίσει την οδόν τώρα την οποία περπατάει, θα φτάσει στην επιστροφή της ευλογίας μετά από 75 χρόνια ο λαός Ισραήλ, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ταλαιπωρίας και δυστυχίας, δουλείας και απελπισίας για να επιστρέψει. Μπορεί όμως, εάν τώρα που ακούει το λόγο του Θεού έλθει όχι εις μετάνοια, αλλά έρθει δια της πίστεως στο Θεό και πει έτσι πως πάω θα καταντήσω εκεί. Εχμαλωσία, εξορία, δυστυχία, πόνος, ταλαιπωρία και στο τέλος όταν πια δεν θα αντέχω άλλο θα επιστρέψω, αλλά ύστερα από φοβερό πόνο ψυχής. Έχει όμως την ευκαιρία. Δίνει ο Θεός την ευκαιρία στο λαό Ισραήλ. Γι' αυτό έχει ξεσηκώσει τον Ιερεμία. Γι' αυτό έδειξε το προφητικό αλλά και αποκαλυπτικό ενύπνιο του Ιερεμία. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα πήγαινε στο Θεό. Τώρα που βλέπεις μέσα στη ζωή σου, μέσα στην καρδιά σου, μέσα στο πνεύμα σου κάτι να αλλάζει, να παίρνεις έναν διαφορετικό δρόμο και δεν ξέρω σε ποιο σημείο του δρόμου της αποστασίας έχεις φτάσει, μακάρι να είσαι στο αρχικό για να γλιτώσεις από όλες τις ταλαιπωρίες που εξάπαντος θα έρθουνε εάν πιστέψεις, πας στο Θεό και πεις κάτι βλέπω μέσα μου που δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ να το αποφύγω, δεν θέλω να το αποφύγω, αλλά βλέπω ότι είναι ανομία, παράβαση, αμαρτία, αποστασία, μικρή αλλά μεγαλώνει και θέλω βοήθεια τώρα. Δεν θέλω να περάσω από την ταλαιπωρία και από τη δοκιμασία και από τη σκλαβιά και από τον πόνο ψυχής και σώματος. Επίστρεψόν με λοιπόν, αφαίρεσε από μέσα μου αυτό που με οδηγεί μακριά από την οδόν της ευλογίας. Τώρα, πριν απομακρυνθώ πολύ, πριν μπω μέσα στην εχμαλωσία και πολύ δύσκολα, αδύνατον είναι μόνος μου να επιστρέψω. Τώρα, επίστρεψόν με και εγώ θα επιστρέψω. Γιατί αλλιώς τότε θα στο ζητήσω και θα με επιστρέψεις εσύ, αλλά με πληγές πολλές. Με πληγές και στην ψυχή και στο σώμα και στο πνεύμα. Σήμερα λοιπόν αδερφοί αγαπητοί είναι ένα μήνυμα από το Θεό ότι μπορούμε να αποφύγουμε τις συνέπειες της αμαρτίας μας, της αμεριμνησίας μας, αμέριμνος, των επιθυμιών μας, της πλάνης μας,
του δελεασμού μας που ήρθε, μπήκε στην καρδιά μου, στην καρδιά μας, μη μιλάμε σας παρακαλώ, μπήκε στην καρδιά μας και αρχίζει και μας τραβάει σαν ένας μαγνήτης προς το κακό. Τώρα, σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Θεός μας προσκαλεί να κοιτάξουμε βαθιά στην καρδιά μας. Να προσέξουμε τη ζωή μας. Να δούμε τι είναι αυτό που εισεχώρησε ύπουλα και μας έκανε να χάσουμε την απλότητα στον Χριστό, που μας έκανε να αρχίσουν οι διαλογισμοί και σκέψεις, που μας έκανε πέραν από των διαλογισμών και των σκέψεων και των αμφιβολιών που πιθανόν εισεχώρησαν μέσα μας, να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο απομακρυνόμενοι από το Θεό. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Σε λίγο θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού. Σε λίγο. Και αν τώρα δεν ζητήσουμε από το Θεό να μας ελευθερώσει από κάθε τι που μας οδηγεί στην ταλαιπωρία, στη θλίψη που δεν έγινε ποτέ και ούτε πρόκειται να γίνει στη γη αυτή, τώρα αν δεν ζητήσουμε από το Θεό να επιστρέψει την καρδιά μας σε Αυτόν, τότε θα βρεθούμε εχμαλωτισμένοι μέσα σε ένα κόσμο που θα κυβερνάει ο Αντίχριστος, που δεν θα μπορούμε πια, όπως ο λαός Ισραήλ τότε δεν μπορούσε πια εχμαλωτισμένος, καθώς ήταν δούλος στη γη των Χαλδαίων, δεν μπορούσε να επιστρέψει πια. Έπρεπε εκεί να περάσει και από εκεί να σωθεί. Εάν λοιπόν τώρα που είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα που είναι μέρα σωτηρίας, αν δεν ελευθερωθούμε, αν δεν ζητήσουμε από τον Χριστό να μας ελευθερώσει από τις πίκρες, από τους δελεασμούς, από τις απάτες του διαβόλου, από την αγάπη του κόσμου, από όλα αυτά που ενώ είμαστε στην Εκκλησία μας οδηγούν σιγά σιγά και γρήγορα γρήγορα μακριά από την αγκαλιά του Θεού, μακριά από το αίμα του Ιησού Χριστού, τότε σαν παγίδα όταν θα έλθει η ημέρα εκείνη θα εχμαλωτήσει όλους τους ανθρώπους που σήμερα δεν άκουσαν και δεν μετενόησαν. Σήμερα λοιπόν αδερφοί, όλοι μαζί να πούμε επίστρεψόν μας Κύριε και θέλω επιστραφή. Δίδαξέ μας Κύριε και θέλουμε διδαχθεί. Μετανοούμε και καταλαβαίνουμε πια ότι είμαστε άνθρωποι αδύνατοι, ότι δανεί, γιατί αλίμονο αδερφοί σε αυτόν που θα βρεθεί όχι όπως τότε εχμάλωτος του Ναβουγκοδονόσαρα, αλλά θα βρεθεί εχμάλωτος του συστήματος του Αντίχριστου σε όλη την οικουμένη. Τότε ο μόνος τρόπος θα είναι επώδυνος. Πρόταση του Θεού είναι μη βάλετε το χάραγμα. Αλλά όποιος δεν έχει το χάραγμα δεν θα μπορεί ούτε να αγοράζει, ούτε να πουλάει, ούτε να ζει. Σήμερα λοιπόν αδερφοί, σήμερα που διαβάσαμε το αποκαλυπτικό ενύπνιο του Ιερεμία και όποιος το πίστεψε, δυστυχώς πολύ λίγοι το πιστέψαν από το λαό Ισραήλ τότε, όποιος το πίστεψε όμως σώθηκε. Δεν βρέθηκε εχμάλωτος, ίσως. Σήμερα λοιπόν όποιος πιστέψει το προφητικό ενύπνιο του Ιερεμία ότι τώρα να ζητήσουμε να μας ελευθερώσει ο Θεός από όλα όσα βλέπουμε στην προσωπική μας ζωή, ακόμη και στην οικογενειακή μας ζωή, ότι μας τραβάνε σαν ένα αγκίστρι
μακριά από το Θεό. Γιατί σε λίγο θα είναι αργά. Ο Θεός να μας φυλάει. Και αν ακόμη δεν δεχόμαστε σήμερα το Λόγο του Θεού, αυτόν σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, τουλάχιστον ας πιστεύσουμε, τουλάχιστον ας δοκιμάσουμε. Μήπως και ο Θεός μας πλαχνιστεί, μας ελευθερώσει και μας οδηγήσει τώρα στην οδό της ευλογίας, στην αιώνια ζωή. Αμήν.